Είμαι ο Greek Jar της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing το οποίο θα κάνουμε μαζί, παρέα. Μοντέλο θα έχουμε σήμερα τον Φρίαδα, γιατί το unboxing που θα κάνουμε σε αυτό το βίντεο θα είναι από ένα ζευγάρι παπούτσια, που θα είναι αυτά που θα δείτε όταν θα ανοίξουμε αυτό το κουτί, η αλήθεια είναι. Εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το subscribe μαζί με το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις σε κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Και πάμε να προχωρήσουμε ευθύς αμέσως στο unboxing για να μπορέσουμε να ανοίξουμε αυτά εδώ πέρα τα παπούτσια, τα οποία είναι τα Ultra Boost 21. Πάμε λοιπόν να προχωρήσουμε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να ανοίξουμε τη συσκευασία όπως σας ανέφερα προηγουμένως. Θα σας πω ωστόσο κάποια λόγια, όχι εγώ, ο Φρίαδας, γιατί τα παπούτσια τα αγόρασε εκείνος και εκείνος ξέρει όλες τις λεπτομέρειες. Θα σας πούμε κάποιες λεπτομέρειες όσον αφορά λοιπόν τα παπούτσια, όσο εγώ θα τα ανοίγω και θα σας τα δείχνω, γιατί γενικότερα τα συγκεκριμένα ανήκουν στην καινούργια κατηγορία που έχουν ξεκινήσει όλες οι εταιρείες, αυτό το φιλικό προς το περιβάλλον, το να μειώσουμε τη μόλυνση, τα πλαστικά στις θάλασσες, και όλο αυτό το κομμάτι. Πρώτο κομμάτι. Μετρήστε αν θα πω κι άλλο. Άρα λοιπόν εγώ θα ανοίγω τη συσκευασία, θα σας βγάζω τα παπούτσια έξω για να τα δούμε, τα πατούμενα, και ο Φρίαδας θα σας λέει όλες τις λεπτομέρειες. Η συσκευασία είναι έτσι από πάνω, έχει αυτήν εδώ πέρα την διαγώνιο και ανοίγει από μέσα και έχουμε τα παπούτσια κατά αυτόν τον τρόπο τοποθετημένα. Να πω λίγο εδώ πέρα τα εξής. Αυτά τα παπούτσια είναι αγορασμένα για νούμερο 46. Αλλά στην Adidas 47 και 1 τρίτο. Οπότε μην τρομάξετε με το μέγεθος και το πόσο μεγάλα φαίνονται. Θα είναι λίγο τεράστια. Αυτό που λέμε χωμαροπάπουτσα. Λίγο με πρόσβαλε, αλλά εντάξει. Αυτά λοιπόν είναι τα Ultra Boost 21. Σας τα δείχνω αρχικά έτσι για να τα δείτε πως είναι από πάνω. Αυτό εδώ πέρα το κομμάτι είναι από το πλάι, δείτε το και από εδώ, και θα σας δείξω από κάτω επίσης πως φαίνονται. Είναι αυτό εδώ πέρα, είναι όλο πλαστικό έτσι? Ναι, είναι όλο πλαστικό. Και αυτό εδώ πέρα και το είναι υλικό... ελαστικό continental, σαν τα λάστιχα. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ καλό κράτημα. Αυτό. Και το άσπρο και το πορτοκαλί και το μπλε. Ναι, όλο αυτό. Είναι από την Continental. Α, όντως γράφει Continental εδώ. Σωστά. Οπότε λοιπόν, αυτό που βλέπετε εδώ πέρα αυτή τη στιγμή, το άσπρο, το πορτοκαλί, το κόκκινο νομίζω όχι, δεν είναι γιατί είναι άλλο πλαστικό, το μαύρο και το μπλε, είναι φτιαγμένα από το ίδιο πλαστικό που φτιάχνονται τα ελαστικά της Continental. Δεν θα το πιάσει η κάμερα λογικά, αλλά εδώ πέρα κάτω το γκρι αυτό γράφει Continental. Επίσης, ρε Σιφριαδά, αυτό το άσπρο είναι φτιαγμένο, τι είναι? Είναι από αφρό. Αφρό. Είναι αφρός. Και αυτός από ανακυκλωμένο. Ναι. Αυτό λοιπόν εδώ πέρα, το άσπρο που βλέπετε, είναι αφρός, ο οποίος επί της ουσίας απορροφά τους κραδασμούς. Λογικά αυτό δεν εξυπηρετεί. Σωστά. Απορροφά τους κραδασμούς όταν περπατάμε και όταν τρέχουμε. Δεν μου λες. Τουλάχιστον έτσι λένε. Αυτά τα παπούτσια είναι πιο πολύ για. Εσύ τα αγόρασες για τρέξιμο, για περπάτημα, πώς τα κατηγορεί? Και περπάτημα, εγώ περισσότερο για περπάτημα. Και ίσως και λίγο τρέξιμο, γιατί δεν είμαι και τόσο αθλητικός. Ωραία, άρα κατηγοριοποιήστε τα εσείς σε περπάτημα, να το πούμε έτσι. Δείτε τα εδώ πέρα πώς είναι επίσης. Αυτό εδώ από πάνω είναι κάλτσα, τύπου κάλτσα. Άρα δεν χρειάζεται τα κορδόνια να τα δέσετε εάν δεν θέλετε, αλλά μπορείτε να το κάνετε και αυτό εφόσον το επιθυμείτε. Εδώ στο πλάι έχει αυτό το μπλε με το λεκτικό Ultra Boost που γράφει εδώ από δίπλα, όπως επίσης και αυτά τα γκρι από πάνω, και από μέσα έχει αυτή την κόκκινη σόλα όπου εδώ λέει Prime Blue Made with Parley Ocean Plastic. Τώρα κάποιες πληροφορίες που θα μας τις πει ο Φρίαδας όσον αφορά τα υλικά και τα ανακυκλώσιμα, γιατί εγώ δεν τα ξέρω, ωστόσο τα ξέρει ο υποφαινόμενος από εδώ. Άρα λοιπόν... Πάρα πολλές φορές είπες όμως ότι τα ξέρω. Και απλά τα έχω διαβάσει. Τα έχει διαβάσει λοιπόν. Δεν τα έχω μελετήσει τόσο πολύ. Πες μας λίγο τι γίνεται με τα ανακυκλώσιμα.
που μου τα έλεγε στην προηγουμένως. Βασικά το συγκεκριμένο παπούτσι, όπως είπε και προηγουμένως ο GreekGR, είναι... Της καρδιάς σας. Της καρδιάς σας πάντα. ουσιαστικά είναι κάλτσα, οπότε όλο αυτό το υλικό εδώ πέρα είναι σε φόρμα που μπορεί να μπει κατευθείαν το πόδι και τα κορδόνια μπορείτε, αν θέλετε, να τα σφίξετε ή όχι, ανάλογα με το πόδι και το πόσο χοντρό μπορεί να είναι ή όχι, το κουτεπιέ του καθένα. Όλο το ύφασμα που περιλαμβάνει το κομμάτι της κάλτσας, όχι όλο, το 50% είναι από ανακυκλωμένα υλικά. Έχουν πάρει ουσιαστικά το πλαστικό από τη θάλασσα και έχουν δημιουργήσει νήματα. Οπότε το 75% του υφάσματος αποτελείται από τέτοια υλικά. Αν ρωτήσω το εξής εδώ πέρα, στη σελίδα μέσα θα λέει βέβαια, όταν λέει ανακυκλωμένο πλαστικό, δεν διευκρινίζει από ό,τι κατάλαβα τι πλαστικό. Το ρωτάω πιο πολύ με την έννοια το ότι αν θυμάστε σε ένα βίντεο που είχαμε δει από την τσάντα την Gucci που είχα ανοίξει, ήταν ανακυκλωμένο πλαστικό από δίχτυα. Με αυτήν την έννοια το... Αυτό από ό,τι κατάλαβα, από αυτά που έχω διαβάσει, είναι από υλικά και πλαστικά που βρίσκουν στις θάλασσες γενικότερα. Οκ, okay, γενικό. Οπότε, πλαστικό. Ναι. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Ό,τι πλαστικό μαζεύεται από τις θάλασσες. Οπότε έχουν επενδύσει πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Αποτελείται από πολλά τέτοια το συγκεκριμένο παπούτσι. Ευελπιστώ να είναι άνετο. Οι περισσότεροι τουλάχιστον στις κριτικές τους αυτό αναφέρουν, αν και υπάρχουν και κάποιοι που έχουν τα θεματάκια τους. Αναφέρεται συχνά το πόσο... στο ίντερνετ ότι φεύγει η σόλα. Σωστά, ναι. Αυτό που διάβασα είναι ότι αναφέρουν ότι το εσωτερικό του παπουτσιού, η σόλα μέσα, ξεκολλάει και ουσιαστικά μετακινείται καθώς περπατάει κάποιος ή τρέχει. Ελπίζω να μην έχω τέτοιο πρόβλημα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έχω. Και... από ό,τι παρατήρησα, έχει εδώ πέρα, δεν ξέρω πόσο μπορεί να φαίνεται. Όντως, το είχα δει αυτό. Έχει δύο στρωματάκια σε αυτά τα σημεία, σωστά. Τα οποία ουσιαστικά κρατάνε πολύ καλύτερα και τον αστράγαλο. Α, και το πίσω μέρος του ποδιού. Οπότε, θεωρητικά, είμαστε καλυμμένοι. Είναι πάρα πολύ μαλακό αυτό. Okay. Αυτά. Αυτά λοιπόν είναι τα παπούτσια της Adidas. 310 γραμμάρια το 42 νούμερο. Τώρα το δικό μου που είναι 47, παιδιά, θα είναι λίγο παραπάνω. Ναι, λίγο παραπάνω θα είναι σίγουρα. Άρα λοιπόν είναι τα συγκεκριμένα, Ultra Boost 21. Χρώμα όπως το βλέπετε, beige green, μαύρο, μπλε, πορτοκαλί. Μπορείς απλά να πεις ότι είναι beige με μπλε. Μπλου. Beige με μπλου. Μπλε του ωκεανού. Μπλε του ωκεανού. Ακριβώς. Και από κάτω το ξαναλέω ότι αυτά τα χρώματα που βλέπετε που είναι επίσης επένδυση πλαστικού είναι φτιαγμένα από το ίδιο πλαστικό που είναι φτιαγμένα και τα πλαστικά, τα ελαστικά για τα αυτοκίνητα της Continental και το γράφει και στα δύο τα παπούτσια στον κρύτο χρώμα που έχουμε εδώ πέρα. Αυτά λοιπόν ήταν τα παπούτσια της Adidas, τα Ultra Boost 21. Όπως βλέπετε εδώ πέρα από τον Σκρενερίκοβο. Αυτά από τον Φρίαδα, αυτά από εμένα, είμαι ο GreekGR της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποίησεις. Ό,τι θέλετε για τα παπούτσια ή οτιδήποτε, το ρωτάτε και το γράφετε στα σχόλια από εμάς τους δύο. Και μέχρι την επόμενη φορά, από εμάς τους δύο και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας. Γεια σας, καλό σας απόγευμα. Τώρα θέλω να κάνω θα το κάνουμε σε ένα λεπτό. Ωραία. Θέλω να κάνω το πώς κλείνουν οι ειδήσεις. Αλλά αυτό είναι ένα λεκτικό που πρέπει να το φτιάξω γιατί δεν μου έρχεται τώρα. Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν τα νέα της ημέρας. Όχι. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα νέα της ημέρας. Αυτά ήταν τα Ultra Boost της Adidas από τον GreekGR της καρδιάς σας και τον Φρίαδα. Μέχρι την επόμενη φορά. Καλό σας απόγευμα, καλή σας συνέχεια, να προσέχετε. Γεια σας.